πατάτες τσακιστές ή πατητές στο φούρνο. Μπορεί να γίνει ένα άριστο συνοδευτικό για ψητό κρέας. Πλένουμε καλά τις πατάτες, προτιμάμε να είναι μικρές, τις πλένουμε ή με βούρτσα ή ακόμα και με σφουγγάρι, γιατί τρώγεται και η φλούδα. Τις βάζουμε σε κατσαρόλα με νερό και αφήνουμε να σιγουράσουν για περίπου 15 με 20 λεπτά ανάλογα το μέγεθος της πατάτας και σουρώνουμε. Θέλουμε να είναι καλά φρασμένες, όχι να λιώνουν. Θα τις τοποθετήσουμε σε ένα σχαροτήγανο ή, όπως θα δείτε παρακάτω, και σε ένα συμβατικό ταψί με αντικολλητικό χαρτί και τις πατάμε από πάνω με ένα βαρύ αντικείμενο όπως μία κούπα ώστε να σκάσουν, να ανοίξουν. Πασπαλίζουμε με ανάλογο αλάτι, πιπέρι, τζίντζερ, σκόνη σκόρδου, κουρκουμά, πάπρικα και ρίγανη ή τα βάζουμε σε ένα βάζο και τα ανακατεύουμε όπως θα δείτε παρακάτω. Ραντίζουμε με λίγο λάδι, περίπου ένα φλιτζανάκι του μικρού ελληνικού καφέ. Ψήνουμε σε προθερμασμένο δυνατό φούρνο στους 220 βαθμούς ή και στο γκριλ αν θέλετε ή αντιστάσεις αέρα για 15 λεπτά. Ή την εναλλακτική μας σε συμβατικό ταψί με αντικολλητικό χαρτί, τις πατάμε από πάνω, αυτές είναι λίγο πιο μεγάλες. Και έχω βάλει όλα τα υλικά που θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας, το link είναι ακριβώς κάτω από το βίντεο στην περιγραφή, σε ένα βάζο, ανακατεύω και βάζω περίπου από ένα κουταλάκι σε κάθε πατάτα από πάνω. Ψήνουμε πάλι στο φούρνο. Εσείς φυσικά μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο μυρωδικό ή μπαχαρικό θέλετε. Είναι τέλειο συνοδευτικό. Δοκιμάστε το σε οικογενειακά ή γιορτινά τραπέζια.